Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο νησί μας την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, μια παλαιά γνώριμο και του νησιού αλλά και μου προσωπικά. Είχα την χαρά να συνεργαστώ μαζί της από την περίοδο που ήταν γραμματέας του Υπουργείου και εγώ αντιδήμαρχος στον Δήμο της ΚΟ. Είχατε την ευκαιρία να δείτε από κοντά σοβαρά έργα που έχουν να κάνουν κυρίως με έργα αποκατάστασης από την περίοδο του σεισμού που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα χαρώ και εγώ να ακούσω για την πρόοδο των εργασιών σε συγκεκριμένα έργα. Από την δική μου πλευρά έθεσα ζητήματα που αφορούν και απασχολούν τον Δήμο της ΚΟ, ζητήματα που έχουν να κάνουν με έργα της ΔΕΙΑΚ, για παράδειγμα, που βρίσκονται σε εξέλιξη και είτε εκτελούνται με ίδιους πόρους, είτε είναι συγχρηματοδοτούμενα και έχουν καταληκτικές ημερομηνίες. Άρα λοιπόν θα πρέπει και οι δύο πλευρές που εμπλέκονται σε αυτή την συνεργασία να παράξουν ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα για να αποφύγουμε τον κίνδυνο της όποιας απένταξης μπορεί να απειλεί τα συγκεκριμένα έργα. Έβαλα άλλα ζητήματα για παρεμβάσεις που θεωρώ αρκετά εύκολο ότι μπορούν να γίνουν και χαίρομαι γιατί η κυρία Υπουργός είναι πολύ θετική προς αυτή την κατεύθυνση. Τα συζητήσαμε. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα κάνουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Νομίζω ότι ανοίγεται μια νέα περίοδος που ευελπιστώ και προσδοκώ σε μια πολύ καλή και παραγωγική συνεργασία. Για μας είναι μια νέα δημοτική περίοδος. Για σας επίσης περίπου. Είσαστε στο ίδιο σημείο αναφοράς, μια νέα κυβέρνηση και εκτιμώ ότι η καλή πρόθεση από τη δική μας πλευρά αλλά και από την δική σας μπορεί να παράξει ένα καλό και σημαντικό αποτέλεσμα για την τοπική κοινωνία και επειδή συνομιλούμε από το παρελθόν θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε. Σας καλωσορίζω και πάλι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε. Η σημερινή επίσκεψή μας εδώ μαζί με τους αρμόδιους διευθυντές των κεντρικών υπηρεσιών είχε μάλλον ένα στόχο να δούμε από κοντά, τώρα πλέον που έχουν ξεκινήσει όλα τα έργα επί των σεισμόπληκτων μνημείων, να δούμε την πορεία τους και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, το 2019, παρόλο που είχαν περάσει 2 χρόνια μετά το σεισμό, δεν υπήρχε καμία απολύτως προετοιμασία στις υπηρεσίες για να αντιμετωπίσουν την αποκατάσταση των πληγωμένων μνημείων. Την περίοδο 20 κατ' ουσίαν μέχρι σήμερα, οριμάσαμε τις μελέτες, δημοπρατήθηκαν τα έργα, έχουν εγκατασταθεί ανάδοχοι, οι συμβάσεις για αυτά όλα έχουν υπογραφεί σε διαστήματα από τον Αύγουστο μέχρι και τον προηγούμενο μήνα, μέχρι τον Οκτώβρη. Και πλέον ευελπιστούμε ότι τα έργα θα κυλήσουν γρήγορα. Έχουν εξασφαλισμένους προϋπολογισμούς περίπου 8 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα έργα θα εξελιχθούν καλά και θα ολοκληρωθούν το 2025, πάλι αναδιαστήματα, καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025. Από εκεί και πέρα ήταν αυτονόητη η επίσκεψή μου στον Δήμαρχο. Έχουμε συνεργαστεί, όπως ο ίδιος σας είπε, στο παρελθόν και νομίζω ότι έχουμε συνεργαστεί θετικά. Και ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η εμπειρία, ευελπιστώ και εγώ ότι η τετραετία αυτή, και η κυβερνητική και η δημοτική πενταετία, θα εξελιχθεί απολύτως θετικά. Κάναμε μια ουσιαστική συζήτηση. Ο κύριος Δήμαρχος και οι συνεργάτες του μου έθεσαν τα θέματα, κάποια προβλήματα, κάποια ζητήματα που υπάρχουν με τα έργα που εκτελεί η ΔΕΙΑΚ. Νομίζω ότι ήδη είπα να υπάρξει μια συγκεκριμένη διαδικασία συνεργασίας, ώστε να δοθούν να δοθεί η απαραίτητη όθηση όπου είναι δυνατόν για να μην υπάρξουν απρόβλεπτα. Είναι προφανές ότι και για το Υπουργείο Πολιτισμού έργα ίδρυυσης, αντιπλημμυρικά και πυροπροστασίας είναι η απόλυτη προτεραιότητα δεδομένων και των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλέον αντιμετωπίζουμε. Και να σας δώσω, αν θέλετε, και μία είδηση. Έχω δώσει εντολή, ήταν το πρώτο πράγμα που έκανα σήμερα το πρωί στην υπηρεσία, να επικαιροποιήσει τις μελέτες, τις παλιές μελέτες για το Γαζί Χασάν, ώστε αν αυτό γίνει στο χρονοδιάγραμμα που τους έθεσα την άνοιξη του 2024, να μπορέσουμε να διοδοτήσουμε και να εντάξουμε τα έργα στην προγραμματική περίοδο 2021-2027.
Είναι το Τέμενος δίπλα στον Πλάτανο. Είναι το Τέμενος δίπλα στον Πλάτανο, είναι στο κέντρο, ίσως η ονομασία λέτε. Ναι, είναι στο κέντρο της πόλης, είναι πάρα πολύ κοντά στο λιμάνι, είναι δίπλα στο κάστρο της Νερατζιάς, επομένως ένα χώρο απόλυτα επισκέψιμο και από τους ντόπιους, από τους πολίτες, δεν πρέπει να τους ξεχνάμε λόγω του τουρισμού, αλλά και από τους τουρίστες. Επομένως, είναι κάτι, είναι μια εκκρεμότητα η οποία θα έπρεπε να έχει γίνει. Δεν έγινε, είναι καιρός να γίνει.